καράβια, τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια, τα όνειρά μας. Ένας πρόεδρος. Δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Δύο αστακοκάραβα. Και τρεις εταιρείες στο φορολογικό παράδεισο του Delaware. Κύριος Κασελάκης, το 2020, και ενώ η Αλία στις ΗΠΑ ψυχοραγεί λόγω πανδημίας, ιδρύει την εταιρεία TM Labstering LLC και αγοράζει δύο αστακοκάραβα σε τιμή ευκαιρίας. Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της πολιτείας της Μασαχουσέτης, το Timothy Michael είναι κατασκευής του 1984, μήκους 23 μέτρων και χωρητικότητας 106 τόνων. Το Debian του 1979, μήκους 19,76 μέτρων και χωρητικότητας 115 τόνων, το οποίο τελεί σε καθεστώς πώλησης τα τελευταία χρόνια στο Atlantic Brokerage House, χωρίς ωστόσο να αναγράφεται η τιμή που ζητείται από την εταιρεία. Την εταιρεία TM Labstering ο κύριος Κασελάκης την ίδρυσε λαμβάνοντας προσωπικό δάνειο από μια άλλη ναυτιλιακή για λογαριασμό της εταιρείας του, εναντίον της οποίας εταιρείας του λίγο καιρό μετά κατέθεσε αγωγή για μη καταβολή δεδουλευμένων, ότι δηλαδή δεν πλήρωσε τον εαυτό του και του ζητάει 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, στη γατρική αυτής της εταιρείας είναι εκείνη που δάνεισε στο ΣΥΡΙΖΑ 230.000 ευρώ, τα οποία πήρε πίσω τελικά. Συγκεκριμένα, στις 21 Δεκεμβρίου του 2023 δάνεισε 20.000 ευρώ και στις 29 Δεκεμβρίου του 2023 δάνεισε ακόμη 210.000 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά επιστράφηκαν στις 4 Ιανουαρίου του 2024. Η εταιρεία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι μορφής LLC, επί το ελληνικότερον εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται προσωπικά για τις όποιες ζημίες της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο, η περιουσία της εταιρείας επέρχεται στην κατοχή του ιδιοκτήτη. Αυτός είναι και ο λόγος που στα Αμερικανικά αρχεία Federal Lobster Vessels το μόνο που υπάρχει είναι η εγγραφή των αστακοκάραβων. Η TM Labstering δεν υποχρεούται να δηλώνει τις επιχειρηματικές της κινήσεις, τα έξοδα και φυσικά ούτε και τα έσοδά της. Ίσως αυτό να είναι και ο λόγος που άνθησε, αφού σύμφωνα με τα αρχεία του χρηματιστηρίου, από τα δύο πλοία η εταιρεία αποκόμισε 46,2 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 14,1 εκατομμύρια ήταν κέρδη. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Κλείνοντας, να μην παραλείψουμε να ευχηθούμε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού χθες 15 Μαρτίου παρουσιάστηκε για να υπηρετήσει την 2 εβδομάδων στρατιωτική του θητεία. Κύριε Κασελάκη, καλός πολίτης. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Κοιτάξτε τώρα, με 14,1 εκατομμύρια ευρώ κέρδη στην τσέπη καθαρά, δολάρια, δηλαδή περίπου τα ίδια είναι σε ευρώ. Μόνο από αυτά. Μόνο από τα στακοκάραβα. Είμαι άνετος. Και επίσης να πω ότι δεν μπορώ, με προβληματίζει το γεγονός πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει πόθενές και χωρίς να τα έχει αυτά μέσα. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου, προφανώς. Καταρχάς, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, γιατί εγώ κάθε χρόνο. Συγγνώμη, Νίκο. Εγώ κάθε χρόνο. Πρέπει να το καταθέσει. Εγώ κάθε. Βεβαίως. Είναι υποχρεωμένος και είναι νόμος ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάθε χρόνο πηγαίνω και δηλώνω στον Άριο Πάγο και συνήκω το πόθεν έσχες μας. Κάθε χρόνο. Ελέγχουν τους λογαριασμούς μας, ελέγχουν την αύξηση των χρημάτων μας, η τιμή των χρημάτων μας, τα παραστατικά μας, αποδείξεις μας. Απορώ πόσο ο κύριος Κασελάκης δεν τα είχε δηλώσει όλα αυτά. Είναι θέμα πολιτικό. Βέβαια, δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό το θέμα. Θα μπούμε στο lifestyle με 14,1 εκατομμύρια. Παίρνει άλλα 2-3 διαμερίσματα άνετα, νομίζω. Στο κορονοϊό. Δεν τα είχε δηλώσει στην Ελλάδα. Να σου. Βεβαίως. Έπρεπε να τα είχε δηλωμένα όλα. Ήταν δηλωμένα όμως στην Αμερική. Ήταν σωστά. Τα είδε. Ένα λεπτό. Ωραία. Ο Κασελάκης είπε ο ίδιος και στον Παπαδάκη εχθές και στο Μέγκα στις αρχές της εβδομάδας. Και στο Λιάγκα προφανώς που θα δούμε Δευτέρα. Ότι όλη αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα την έχει μεταβιβάσει. Ναι. Δεν έχει καμία μετοχή πλέον. Μάλιστα. Εδώ και ένα χρόνο. Έτσι είπε ο ίδιος. Πόθεν έσχες θα κάνει τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, και είπε ότι αν κληθεί και από τον εισαγγελέα, θα πάει να δώσει εξηγήσεις. Θα δώσει εξηγήσεις. Για τον νόμο του 16 που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε νωρίτερα, Νάσο, που δεν επιτρέπεται πολιτικό πρόσωπο έτσι, να έχει επιχειρήσεις στην αλλοδαπή. Ναι.
Έλα, έτσι, έτσι. Στάθη, να κλείσουμε. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται κανένα πολιτικό πρόσωπο να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα. Εντάξει. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και νομίζω συγκεκριμένα. Τουλάχιστον ο Κασελάκης θα δήλωσε. Κάποιοι άλλοι δικοί μας εδώ έχουν δηλώσει, έχουν κάνει πραγματικές δηλώσεις. Ο ΑΕΟ.